για σένα γουρούνι, την καρδιά τους θα φάνε μπροστά σου. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο χαρακτήρα του, δηλαδή θα δούμε λίγο περισσότερο λυκύσια χαρακτηριστικά. Τότε εγώ είχα πει, μείνω... ο αδερφός μου, λέω, ξέρει περισσότερα εγωφυλές γενικότερα. Θα μείνω όμως τον Υπήρου. Γιατί... δεν γουστάρουν τα σκυλιά. Είμα. Ναι, ένα σκεπτόμενο σκυλιά. Για να πέ και να... όσο καλύτερα κοινωνικοποιούμε και... είναι γερμανικός box. Στείλω και μετά αυτό το νους αυτό. Σαν να ήξερε ότι αν καθίσω θα πεθάνω. Όχι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πω. Να θυμηθεί κάτι ο σκύλος και να γίνει ζημιά. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Ζούσε μόνο για να φυλάξει το χώρο. Για να φυλάνε, για να φυλάνε το χώρο. Είχε στη διαδικασία της αστυνομίας. Καταρχάς, το κυνηγητικό σκυλί με τον κυνηγό πρέπει να είναι ομάδα, στο ξανά. Πρέπει να έχουν εξετάσεις δυσπλασίας. Και όχι απλά. Είναι δυναμικός και κάνει εκρήξεις τις οποίες δεν τις περιμένει. Είναι εκτροφέας με 80 σκυλιά μέσα σε κλουβιά. Είναι ηθικός εκτροφέας. Είναι κουταβοπαραγωγός. Γεια σας συναγωνιστές. Συναγωνιστές στην τηλεόραση, συναγωνιστές στα social media, συναγωνιστές των φράσεων οι οποίες χάνονται στη λύθη του χρόνου, έχοντας την αίσθηση ο καθένας μας ότι αν γράψει κάτι θα μείνει ή θα ξεσηκώσει χιλιάδες κόσμου να βγουν στους δρόμους και να αλλάξουν αυτό που ζούμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί το να πάρω θέση δεν σημαίνει να βγω ούτε στο Twitter, ούτε στο Facebook, ούτε σε κανένα από όλα αυτά τα social media και να γράψω την παρόλα μου, περιμένοντας ότι κάτι θα αλλάξει ή ότι θα πάρω 1000 like από κάτω, άρα και 1000 μ' αγαπάνε. Υπόδουλοι των like, υπόδουλοι των followers, αυτό έχουμε γίνει σήμερα. Ξεκίνησα παίζοντας κάποια κομμάτια των Ενδελέχεια και όχι μοντέρνα κομμάτια της μουσικής που ακούω και υποτίθεται ότι εκφράζει ένα επαναστατικό χτες, αλλά έπαιξα Ενδελέχεια για να θυμηθώ καταρχήν τη δεκαετία του 90, που τότε παίρνω θέση, σήμαινε βγαίνω στους δρόμους. Την αρχή την έκανε ο Μηθριδάτης με ένα κομμάτι το οποίο έβγαλε και το οποίο χτύπησε 1 εκατομμύριο views και σήμερα θα παίξω και λίγο το χείο και θα πω χέστηκε η φοράδα σταλόνι. 1 εκατομμύριο views. Και τι έγινε μετά. Ο Ευθύμης με τους Terror X Crew πριν από χρόνια έγραψε «Πού είναι οι πένες σας», αναφερόμενος στους καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν τις πένες να οδηγήσουν τον κόσμο στο δρόμο για όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Είναι αδιανόητο σήμερα να βλέπω έστω ένα αυτοκίνητο στην Αττική Οδό. Είναι αδιανόητο σήμερα να έχουμε ξεχάσει τις φωτιές.
Είναι αδιανόητο σήμερα να βλέπω ένα μπούλι να ανεβαίνει επάνω, δεν είπα κούλι, είπα μπούλι, να ανεβαίνει επάνω στη θέση της Βουλής και να βγάζει λόγο και λίγα χρόνια πριν να μας έχει φέρει μέχρι εδώ με κλεισμένες τράπεζες ή οτιδήποτε άλλο. Η Ελλάδα είναι η χώρα του ξεχνάω. Είναι η χώρα του ρίχνω μπινελίκια μπροστά από την τηλεόραση και νομίζω ότι κάτι κάνω. Και ευτυχώς υπάρχουν ακόμα φωνές. Υπάρχουν φωνές και πένες σαν του Δημήτρη του Μητσοτάκη. Ο Θεός του έδωσε αυτό το επώνυμο, τι να κάνει ο άνθρωπος. Του ντράμερ των Ενδελέχεια και ίσως για μένα ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που υπάρχουν σήμερα, μία από τις δυνατότερες πένες που και αυτός είπε ότι είναι η ώρα πλέον να πάρω θέση. Μάζεψε τους φίλους του, μάζεψε τα υπόγεια ρεύματα, τους Magic Despel, τον Χρήστο Δάντη, τους προφίλ, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, ξεχνάω σίγουρα, αλλά είμαι και κάποιας ηλικίας, και βγάλανε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται «Πάρε θέση» και το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί το άκουσα γύρω στις 12 η ώρα τη νύχτα πριν από 3 μέρες και ξενύχτησα. «Πάρε θέση». Συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου, παιδιά. Συγχαρητήρια, Δημήτρη Μητσοτάκη. Είναι η ώρα πια να ξεβολευτούμε. Οι σκύλοι θα ξεβολευόντουσαν. Αν αφήσεις ένα σκύλο μυστικό, ξέχνα τον, τέλειωσε. Έφυγε. Δεν παίζεις με το συναίσθημα του σκύλου. Και το συναίσθημα του σκύλου είναι μέσα μας. Το ένα μας κομμάτι είναι σκύλος. Και αυτό τι έχει γίνει. Πού είναι ο θυμός μας? Πού είναι η άποψή μας? Η θέση δεν καταγράφεται. Θέση είναι δεν μπαίνω στην Αττική Οδό. Θέση είναι απέχω. Θέση είναι δεν παίρνω αναψυκτικά που εμπλέκονται τύποι με μυστήριες ιστορίες. Αυτό είναι θέση. Καταναλωτική θέση. Γιατί αυτό θέλουν από μας τα φράγκα μας. Αυτά που βγάζετε, που σηκώνεστε στις 6 ώρα το πρωί και ξεσκίζεστε για να πάτε το βράδυ να πάρετε τι? Το αναψυκτικό του μπουλί. Όποιος μπουλής και όποιο αναψυκτικό πάει και κάνει πάρτι και βρίσκει κοριτσάκια να πλαισιώσουν το εγώ του. Πήρα τηλέφωνο τον Δημήτρη τον Μητσοτάκη, τον έπιασα σε πρόβα. Αλλά του είπα, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ, 2 λόγια για 13.000 άτομα που δείχνουν ότι με πιστεύουν και ότι δεν παίζω κανένα θέατρο για αυτά που λέω. Και παιδιά, Δημήτρης Μητσοτάκης. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να πω 2 λόγια με την ευκαιρία του νέου τραγουδιού «Μιλάω για το πάρε θέση». Ήρθε η ώρα οι συνάδελφοι μουσικοί και φίλοι και οι καλλιτέχνες γενικώς θα έλεγα να πάρουν θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, τα 2 τελευταία χρόνια. Να βγούμε, να μιλήσουμε έξω από τα δόντια, να μην μένουμε αμέτωχοι σε ό,τι συμβαίνει και το πάρε θέση νομίζω ήρθε η ώρα να ακουστεί από άκρη σ' άκρη, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να αντιληφθεί αυτά που συμβαίνουν στο χώρο το δικό μας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ. Πάρε θέση τώρα.
Το πάρε θέση είναι κίνημα. Ίσως να μην το ξέρε ο Δημήτρης όταν έγραψε αυτό το κομμάτι, αλλά για μένα το πάρε θέση είναι κίνημα. Εγώ από αύριο θέλω να το βλέπω hashtag, πάρε θέση. Με την άποψή σας, με τις ιδέες σας. Πάρτε τις πένες σας. Δεν υπάρχουν ταλαντούχοι και μη ταλαντούχοι. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζουν την ψυχή τους και άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τρόπο να γράψουν κάτι για να εκφράσουν την ψυχή των άλλων. Σταματήστε να είστε οπαδοί, γίνετε οπαδοί του εαυτού σας και χαράξτε το δικό σας δρόμο. Και όπως μου λέγε ο αείμνηστος ο Νίκος ο Σταθούλης που τον έχασα δάσκαλός μου πριν από ένα μήνα περίπου, βρες το διαμάτι μέσα σου και άφησε αυτό να σε καθοδηγήσει για το που πρέπει να πας, για το τι σημαίνει παίρνω θέση. Θέση παίρνεις περπατώντας, θέση παίρνεις αγοράζοντας, θέση παίρνοντας επιλέγοντας το δρόμο, το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο θα πάρεις. Θέση παίρνεις ακούγοντας τύπους της μουσικής βιομηχανίας που μιλάνε για σφαλιάρες σε κόλους κοριτσιών. Είστε καλά ρε. Σφαλιάρες σε κόλους κοριτσιών. Και μετά μου βγαίνετε και μου λέτε τι φταίει. Και έχουν από κάτω 4 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια views αυτά τα κομμάτια. Πάρ' τον πιστόλι, βγες έξω, πούλησα την πρέζα, βρήκα την κόμενα, της αρέσει να τη χτυπάω στα καπούλια. Είστε καλά. Και πάτε και δίνετε τα like σας εκεί και τους λέτε προχώρα. Καλά τα λες, μεγάλε. Προχώρα. Αυτά είχα να πω. Κρατήστε τα, πετάξτε τα στα σκουπίδια, κάντε τα ό,τι γουστάρετε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την ώρα. Έχω να πω ότι δώστε όλες σας τις δυνάμεις για να καταλάβουν ότι η εξουσία είμαστε εμείς και όχι αυτοί. Πάρτε θέση. Hashtag πάρτε θέση. Και αφού πάρετε και θέση, δώστε και μια βοήθεια εδώ. Κριτικός ο λαγωνικός μας και όπως υποσχέθηκα και ξέρετε ότι εγώ παραμύθια δεν λέω, στο τέλος θα το πιστέψω. Να ένα παραμύθι UCLA μόλις το τέλειωσα. Λοιπόν, βοηθήστε τον κριτικό λαγωνικό. Υιοθετήστε, ελάτε σε επαφή με τον Όμιλο να βγάλουμε αυτό το σκύλο στο εξωτερικό, να τον δούμε στο FCI. Αυτό το υπέροχο πλάσμα, υπέροχο σκυλί και να δώσουμε κι εμείς όλη μας τη δυναμική στο να καταφέρει αυτός ο σκύλος να δεχτεί
την ανταπόκριση που πρέπει να δεχτεί, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο πλάσμα. Φίλοι, West Highland, Highlander. Και ποιους έχω μαζί μου σήμερα, ποιους έχω. Σήμερα έχω μαζί μου τι πλάσματα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή. Αρτίν Κασαπιάν. Γεια χαρά. Και η φίλη μας. Η Χάνα. Η Χάνα Νακού. Ωραία, γεια σου Χάνα, εγώ μιλάω στον Ενικό. Δεν είμαι ευγενής. Και επειδή πριν είχαμε ένα θέμα με τον ήχο, τώρα γουστάρετε. Λοιπόν, εγώ την πήγα από την αρχή την εκπομπή, δεν τρέχει τίποτα. Έχει έρθει κάποια στιγμή ένας τύπος από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάνει όλο το γύρισμα και στο τέλος έχω ανακαλύψει ότι δεν έχει γράψει τίποτα. Το αεροπλάνο του φεύγει σε μισή ώρα και του λέω κάτσε προλαβαίνουμε. Πάμε, West Highland, Τεργέι, Highlander, ή ο αθάνατος σκύλος ή ο λευκός υπότης που θα σας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Πάμε να μας πει, Σαρτίν, την ιστορία του. Λοιπόν, είναι, όπως το λέει η λέξη, κατάγεται τη Σκωτία. Πρόγονός του κατά πολλούς θεωρείται, βασικά είναι σίγουρο ότι θεωρείται το Κέρ Τεργέ. Τα σκοτικά τεργία, θα πούμε έτσι, το Σκότις όπως και το Σκάι και το Κέρν τεργία και το Βέστι θεωρούνται ότι έχουν κοινή καταγωγή. Τώρα, πώς προέκυψε? Από ό,τι λέγεται, από ένα τύχημα. Δηλαδή, ο συνταγματάρχης Μάλκομ στις αρχές του προηγούμενου, του 19ου αιώνα, πάνω στο κυνήγι, τραυμάτισε τον οργαμένο του σκύλο. Ήταν Κέρν τεργία, ξαναλέω, που ουσιαστικά είναι καφέ, μπες. Επειδή έμοιαζε με θύραμα, με την αλεπού. Από τότε ορκίστηκε ότι δεν θέλει να ξαναζήσει αυτό, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ το σκύλο. Και αυτό που έκανε ήταν να κρατάει τα λευκά κουτάπια που προέκυπταν στην αποτροφή του. Τα λευκά σκληρότυχα τεργέ με ισχυρό κυνηγετικό αίσθητο. Ώστε να τα βλέπει και να μην τα μπερδεύει με το. Ακριβώς. Και ακόμα και στη νύχτα όταν κυνηγούσε. Τώρα, από εκεί πέρα, στην αρχή αυτό το σκύλος που ονομάστηκε Λευκό Κέρν Τεργέ. Αργότερα το είπαν Πόλταλο, γιατί ο συνταγματάρχης Μάλκομ ήταν από το Πόλταλο. Πόλταλο Τεργέ. Όμως όταν το 1904 ίδρυσε τον όμιλο West Highland Τεργέ, έδωσε και την ονομασία ουσιαστικά σε αυτή τη νέα φυλή. Αναγνώρισε αυτόματα τον όμιλο Σκοτικών Τεργέ και μετά από 3 χρόνια από το Kennel Club της Αγγλίας. Το πρώτο σκυλί, το πρώτο Westy μάλλον που παρουσιάστηκε σε έκθεση ήταν ο White Heather. Και από τότε τα σκυλιά αυτά έχουν αλλάξει. Τι εννοώ? Δεν είναι αυτά τα λίγο μεγαλύτερα κυνηγόσκυλα, είναι λίγο πιο μικρά, πιο συμπαγή, με περισσότερη πυκνή σκληρή τρίχα. Εντάξει, από τη στιγμή που μπήκαν οι χθες, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει πιο παρουσίαστα. Το εμπόριο, όπως πάντα. Το εμπόριο, όπως πάντα, χαλάει το εργασιακό ταπεραμέντο του σκύλου, ας το πούμε καθαρά, έτσι όπως είναι. Να πάω στη φίλη μου τη Χάνα, η οποία έχει και μια αριστοκρατική, έτσι. Χάνα, τι παίζει? Έχεις ένα, σε βλέπω και στις εκθέσεις, έχεις ένα αριστοκρατικό ταπεραμέντο. Δεν είσαι από την Ελλάδα? Δεν είμαι από την Ελλάδα, όχι. Είσαι από πού? Είμαι από την Τσεχία. Από... Είμαι 20 χρόνια στην Ελλάδα όμως. Από πού μου είπες ότι είσαι? Τσεχία. Πολύ αριστοκρατικό το έργο. Βοημία. Για πες μου λοιπόν, Χάνα, μορφολογικά είπαμε για το λευκό κομμάτι.
Σαν χαρακτήρα, τι περιμένουμε από ένα West Highland? Να κάθεται στον καναπέ να μας περιμένει? Όχι, δεν θα σε περιμένει στον καναπέ. Ένα Westie είναι πολύ πεισματάρικο σκυλί. Θέλει πολύ δουλίτσα, πολύ παιχνίδι. Δεν θέλει να κάτσει στο καναπέ, όχι. Θέλει έτσι πολύ βόλτα. Έτσι, αλήθειες, αλήθειες, έτσι. Έτσι, τώρα με φτιάχνεις. Αλήθειες, πάμε. Κοίταξε, εάν πάρει κάποιος ένα σκυλάκι και νομίζει ότι θα το έχει στο σπίτι και δεν θα του κάνει τίποτα, κάνει ένα παιχνιδάκι, τίποτα, δεν θα το ευχαριστεί το σκυλάκι. Θα ξεκινήσει να του κάνει ζημιές γιατί τα βαριέται το σκυλί. Θέλει παιχνίδια, θέλει βόλτες. Είναι ιδανικό για agility. Μιλάμε και για μια ευφυΐα εξαιρετική, έτσι. Είναι πανέξυπνο. Μαθαίνει. Δεν φοβάται απολύτως τίποτα. Δεν φοβάται, μαθαίνει γρήγορα και δεν γουστάρει να το πιέσεις. Όχι, καθόλου είναι ξεροκέφαλο. Ένα τράβηγμα στο λουρί και κοκάλωσε. Τέλειωσε. Δεν σου ξαναδίνει τίποτα. Κοίταξε, θέλει εκπαίδευση από μωρό, έτσι. Έτσι. Και πάντα, πάντα θα προσπαθήσει να περάσει το δικό του. Δηλαδή να δείξει στους ιδιώτες ότι αυτός είναι το αφεντικό. Μα είναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλοι οι σκύλοι είναι τα αφεντικά, εμείς νομίζουμε ότι... Ναι. Απλά τα Westie το νομίζουν λίγο παραπάνω. Τα Westie είναι σίγουρα. Σε τι κόσμο λοιπόν απευθύνεται το West Highland? Σε τι κόσμο? Γενικώς σε κόσμο που κάνει βόλτες, περπατάει, τρέχει, έχει κήπο. Γιατί εντάξει, okay, και στο διαμέρισμα μπορείς να το έχεις στο σκυλάκι, αλλά όχι μόνο στο διαμέρισμα. Δηλαδή θέλει να το πας βόλτα, να παίξει. Είναι για άτομα που έχουν το χρόνο να παίζουν μαζί του. Το χρόνο να ασχοληθούν με το σκύλο. Να ασχοληθούν, ναι. Λίγο παραπάνω στο φυσιολογικό δηλαδή. Στην πραγματικότητα εγώ θα έλεγα και με διορθώνεις αν νομίζεις ότι κάνω λάθος, ότι είναι ένα σκύλος που είναι σκύλος κολλητός. Δηλαδή είμαστε 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Πάμε για καφέ, πάμε για έτσι, πάμε για του αρέσει να βλέπει εικόνες και να ζει μαζί σου. Έτσι. Εννοείται, είναι πολύ κοινωνικός. Δηλαδή πραγματικά το παίρνεις όπου θέλεις και είναι μαζί σου. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Αρτίν. Αρτίν, μορφολογικά, και είμαι μπερδεμένο σε κάποια πράγματα, όρθια αυτιά ή λίγο κυρτά αυτιά? Ή... Ξεκάθαρα όρθια αυτιά. Ξεκάθαρα όρθια. Όχι, ναι, ναι. Τα περισσότερα τεριέ έχουν, με λίγες είναι εξαιρέσεις το τεριέ που έχουν κυρτά αυτιά. Το Westie δεν πρέπει να έχει όρθια πια καρφή, όπως και η ουρίτσα που είναι η κεραία του ουσιαστικά, έτσι το βλέπεις, για να είναι διάκριτο. Επίσης το χρώμα πρέπει να είναι με ρίξη μορφολογία, έτσι πρέπει να είναι πάντα λευκό. Κάτσε να φύγω από τη μέση να δούνε τον άλλον που κοιμάται. Η κυρία. Τι ηλικία έχει? 9 ετών. 9 ετών. Πόσο ζουνε? Εξαρτάται από τη ζωή τους. Έχω δει Westie που έχει ζήσει και 23 χρόνια, αλλά συνήθως... Πόσο? Είναι 23. Αλλά συνήθως είναι στα 16. Είναι πραγματικά, δηλαδή, Highlander, όπως το είπαμε. Είναι ένας σκύλος... Ωραία, πάμε μορφολογικά. Τετράγωνος, μακρύς... Όχι, είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι εννοώ, ουσιαστικά είναι, είναι ελαφρά, ελάχιστα πιο μακρύς από τετράγωνος ο σκύλος. Ελάχιστα. Σχεδόν τετράγωνος, όχι τετράγωνος. Το κεφάλι πρέπει να είναι δυνατό. Βοηθάει πάρα πολύ βέβαια και το grooming του σκύλου, έτσι. Ο αυχένας θα σπάει, έτσι. Δυνατός αυχένας, πολύ. Η βάση είναι ο αυχένας, ουσιαστικά η βάση είναι η μύση του αυχένα, όπως και η μύση σουράς πρέπει να είναι, η βάση σουράς πρέπει να είναι αρκετά εύρωστη, βέβαια. Για να κρατάνε και δυνατά ψηλά το κεφάλι, όπως και ψηλά και την ουρά.
Μάλιστα. Είναι θέμα ανατομίας αυτό, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πόσα ουέστη έχετε, Χάνα, πόσα ουέστη έχεις? Εγώ έχω 5. Πόσα θα μου δώσεις? Κανένα. Από αυτά. Τώρα δεν έχει τέτοιο. Δεν ακούγομαι πάλι. Τι έγινε? Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί δεν ακούγομαι? Γιατί μου λέτε τέτοια? Λοιπόν, καταρχήν να ρίξω ένα μικρό κλιπάκι, γιατί πρέπει να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μου στάθηκαν και σε αυτή την εκπομπή και θα εξηγήσω μετά. Είχα πει ότι το κομμάτι, οι άνθρωποι αυτοί είναι οι άνθρωποι που κάνανε donation τις τελευταίες εκπομπές. Είχα πει ότι αυτό το πράγμα ψάχνω έναν τρόπο να γίνει, να έχετε την αίσθηση, μην νομίζουν και κάποιοι ότι εγώ λύσα τα οικονομικά μου προβλήματα από την εκπομπή. Γι' αυτό σήμερα θα βάλουμε έναν κανόνα βασικό, ότι donation θα γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ώστε να μπορεί, υπάρχει ένα τέτοιο που έχω εγκαταστήσει, να μπορεί να εμφανίζεται ποιος και τι donate έκανε, ώστε να ξέρετε ότι δεν κονόμησα τα άντερά μου και ότι πρόκειται για donate της τάξεως του ενός, των πέντε, και αν δεν είχα και τον τρελό Δημοσθένη, θα μέναμε εκεί, στα 5, άντε 10. Λοιπόν, και όχι με, όχι 13.000 συνδρομητές κάναν donate, γιατί τότε πράγματι θα είχα λύσει το πρόβλημά μου και δεν θα δούλευα, θα έκανα μόνο εκπομπές. Λοιπόν, επιστρέφουμε στους αγαπημένους, οι οποίοι, συγγνώμη, έπρεπε να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί, ξέρεις, έβαλα το donate για ένα και μόνο λόγο, για να μπορεί κάποιος, να μπορώ εγώ μάλλον, να αυξήσω τεχνικά όσο γίνεται αυτό το κανάλι. Εγώ έβαλα ένα μεγάλο ποσό στην αρχή για να το ξεκινήσω. Από εδώ και πέρα... θέλω να πάρω κάποια πράγματα τα οποία όμως δυστυχώς θα πρέπει να επιλέξω αν θα βάζω χρήματα στη δουλειά μου ή σε αυτό που κάνω που είναι για τους άλλους. Οπότε έβαλα και το κομμάτι του donate μέσα. Και επιστρέφουμε στα West Highland, αφού είδα ότι πάγωσε η εικόνα. Εξαιρετική παγωμένη εικόνα. Ωραία, εντάξει, μια χαρά, μια χαρούλα. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα το... Εντάξει, σε, μην κουνάζα, λίζομαι. Λοιπόν. Κώστος. Κώστος. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να πούμε το Κώστος, δεν ξέρω. Θα πεις. Πόσο εγώ για σένα κοστίζει να πουτάτε?
Συγγνώμη, άκουσα ένα μπλίνκ, αλλά δεν είχα τοποθετήσει το... Δώστε μου λίγο χρόνο. Μας ακούς? Σας ακούω, ναι, πεντακάθαρα. Όχι, ήθελα να δω κάτι, γιατί άκουσα ένα ήχο και δεν ήξερα από πού προέρχεται. Για πείτε μου, λοιπόν. Λοιπόν, ένα κουτάκι Westy από ένα εκτροφείο, που σημαίνει ότι ουσιαστικά υπάρχουν προγενετικοί έλεγχοι και γονείς που έχουν διακρίσεις για τη μορφολογία τους. Ξεκινάει από τα 1.000 ευρώ. Θα μιλήσω γενικά. Γενικά θα μιλήσω, έτσι, στην Ελλάδα. Δεν λέω, ναι, παιδιά, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ρωτάω κάθε φορά πόσο πουλάει κάποιος το σκύλο. Όχι, όχι, ωραία. Εντάξει. Ξεκινάει από 1.000 και μέχρι 2.000. Ποιοι είναι οι προγενετικοί έλεγχοι που γίνονται? Οι προγενετικοί έλεγχοι είναι ουσιαστικά για το λεγόμενο LIGO, το CMO. Είναι στέλνεις DNA σε κάποια εργαστήρια και σου αποκλείουν κάποιες ασθένειες που είναι πιο συχνές συναντώνται στη φυλή αυτή. Ποιες είναι αυτές? Λοιπόν, είναι το CMO. Τι είναι αυτό? Μην μου τα λες έτσι, πεθαίνω. Θα το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Είναι παραμόρφωση του σαγωνιού. Σιαγώνας. Μάλιστα. Κεράτωση σιαγώνας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Ουσιαστικά αναποδίδεται πάρα πολύ ασβέστη στην κάτω σιαγώνα. Γι' αυτό λέμε Lion Joe. Είναι σαν σαγόνι λιονταριού. Είναι πολύ βαθύ. Είναι κληρονομική ασθένεια. Και με γενετικά οτές μπορεί να αποκλείσει πορείς της αυτής ασθένειας. Γονιδιακούς δηλαδή, που είναι γονιδιακή προδιάθεση. Μάλιστα. Άλλες ασθένειες. Η πρώτη ασθένεια η οποία μπορεί να αποκλειστεί. Οι άλλες ασθένειες είναι, μπορεί να είναι η πατέλα, που έχουν ουσιαστικά είναι η εξάρθρωση επιγονατίδας, ας το πούμε πιο απλά. Όλες οι μικρές φυλές έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Και υπάρχει και μια αρκετά συνήθιση είναι οι αλλεργίες, οι διατροφικές αλλεργίες. Ναι, όπως τα γνωστή έχουν αρκετές αλλεργίες, έτσι, γιατί δεν είναι καθαρή φυλή, είναι στην ουσία φτιαγμένη φυλή από άλλη φυλή. Οπότε έχουν πάρει. Καλά, όλες οι φυλές από κάποια άλλη φυλή είναι. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στον πλανήτη. Συγγνώμη κιόλας. Είναι ότι είναι ένας μέρος μια φυλής, άρα είναι γενετικά, μια γενετική δυναμή είναι λίγο πιο μικρή από τα κέρδα, α πούμε έτσι. Άρα ναι, είναι πιο συχνό και από τις ασθένειες. Ναι, για τα δερματικά, ναι. Εντάξει, έχουν πάρα πολλά δερματικά. Παθαίνουμε πάρα πολύ εύκολα δερματικά τα Westy. Και από διάφορες τροφές και από λάθος περιποίησης του τριχώματος. Τα Westy είναι με τη μέθοδο του stripping. Τα Westy είναι με τη μέθοδο του stripping, σωστά. Τραβάμε δηλαδή την νεκρή τρίχα από τη ρίζα. Μία-μία. Δεν τραβάμε τη ζωντανή τρίχα όπως κάνουν κάποιοι. Τα Westy, όπως και άλλες φυλές, που έχουν διπλό τρίχωμα, έχουν ένα υπόστρωμα κοντό και ένα μακρύ. Το μακρύ στην ουσία το βγάζουμε, τραβάμε από τη ρίζα για να αφήσουμε χώρο στο υπόστρωμα που είχε από κάτω, το πυκνό. Γίνεται ένας κύκλος. Για να φύγει η ρίζα όμως, πρέπει να το τραβάμε με το χεράκι ή με ειδικά εργαλεία, δεν είναι δηλαδή απλό, και πρέπει να φύγει. Μπορεί να χτενίσουμε εμείς το σκυλί συνέχεια, τα βγάλουμε κάποια τρίχα, αλλά δεν τα βγάλουμε την ποσότητα που πρέπει να φύγει όπως όταν το στριπάρουμε το σκυλί. Πρέπει δηλαδή. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιου είδους σκυλιά, γιατί ξέρω από τον Γκριφονάκι μου, μπορεί να πνιγεί τόσο πολύ η τρίχα που να μην αναπνέει το δέρμα πια και έτσι να δημιουργηθούν μύκητες. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει πολλές φορές ότι ο σκύλος δεν έχει στριπαριστεί για πολύ καιρό, έτσι. Δηλαδή μπορεί να δεις το σκυλί να πάει κάτω από τραπέζι, από κάτω από καναπέ και προσπαθεί να ξυστεί, γιατί τον ενοχλεί αυτή η νεκρή τρίχα που είναι μέσα στο δέρμα του. Και μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι πρόκειται για ψήλους και να είναι αυτή η ενόχληση στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Γιατί ξέρω πολλούς που τα έχουν πλακώσει 5 φορές πιστεύοντας ότι πρόκειται για ψήλους, κοντεύουν να πάθουν τοξικό σοκ οι σκύλοι και στην πραγματικότητα δεν έχουν κουρευτεί ποτέ, ας πούμε, δεν έχουν γκρουμαριστεί ποτέ. Επειδή αυτή η τρίχα δεν πέφτει μόνη της, πρέπει να τη βγάλουμε, να τη βοηθήσουμε, να τη βγάλουμε εμείς. Αν μείνει μέσα, θα κάνει τις αλλεργίες
και κάνει σαν μικρά κόκκινα σπυράκια. Δηλαδή μπορεί όντως να νομίσουμε ότι είναι από ξύλους, από οτιδήποτε άλλο. Πείτε μου κάτι. Συγγνώμη, ναι. Λίγο σας να συγχωρώ. Κάτι, το έτσι πολύ ωραία, το θέμα του grooming που είναι και ειδικό στη Γάνα. Εγώ θα πω λίγο για τη διατροφή. Θα ήθελα να πω ότι τα λευκά σκυλιά, γενικώς τα λευκά σκυλιά, και ιδιαίτερα το Westie, έχουν ευαισθησία στη διατροφή. Και τι εννοώ, γιατί είπαμε για τα δερματικά. Ουσιαστικά αρκετά τα δερματικά είναι διατροφικές αλλεργίες που εκφράζονται στο δέρμα. Και θα ήθελα να πω και να συστήσω στον κόσμο, βέβαια, να αποφεύγει τις τροφές που έχουν βάσει το κοτόπουλο. Γιατί το κοτόπουλο πια παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα, μεγαλώνει όσο κανένας ζώο σε πολύ μικρό διάστημα και τίποτα δεν είναι φυσιολογικό πια. Έτσι, ωραία. Να προσθέσω εγώ κάτι. Καλό θα ήταν σε ένα West Highland να προτιμούμε μη μεταλλαγμένα κρέατα και προϊόντα. Έτσι. Να προτιμούμε, επειδή υπάρχει μια λανθασμένη άποψη ότι η πρωτεΐνη, ας πούμε, η πολύ κάνει κακό. Η πρωτεΐνη η πολύ φέρνει διάρειες. Η πρωτεΐνη η πολύ δεν κάνει κακό. Η κακή πρωτεΐνη κάνει κακό. Δηλαδή το κακό κρέας κάνει κακό, όχι το κρέας σαν κρέας. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουν κάτι δείχτες τσιμπημένους προς τα πάνω, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έφαγε πολύ κρέας ο σκύλος. Μπορεί να σημαίνει ότι η ποιότητα του κρέατος είναι μετά από 35.000 ενέσεις αντιβιωτικές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει, έτσι. Σημαντικό αυτό. Ξέρεις, εγώ τρελαθεί με αυτό το τζαμένιο που μου έχεις εδώ πέρα μπροστά. Νομίζω ότι μπορώ να την άξω το τσιγάρο μου. Το βλέπεις. Όχι, άστο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μου δίνει μια τέτοια. Ένα χρυσό ψαρό λείπει από μέσα και θα ήμασταν μια... μια χαρούλα. Εγώ το βλέπω τόση ώρα και έχω. Νομίζω. Ξέρεις, είμαι και από το green screen που φαίνομαι μόνο εγώ και είναι σαν να είμαι εκεί. Και μου έρχεται να το πιάσω και να το φέρω εδώ. Λοιπόν, τι θα μπορούσα να κυνηγήσω με ένα Westie? Θα σου πω. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό που λέμε ratting. Δηλαδή, πρόσεξε, τα Westie ήταν κυνηγοί για μικρά θηράματα. Αυτή τη στιγμή κάνουν ένα σύστημα σωστικά υπόγειο του τούνελ. Βέβαια, τα ελέγχουν με διάφορα καπάκια από πάνω, που βάζουν ένα ωραίο και μόλις αυτό φτάσει στο σημείο και τον εντοπίσει, όχι το σκοτώσει, γιατί είναι εκπαιδευμένος ωραίος, κερδίσει πόντους. Ουσιαστικά είναι σαν υπόγειο κυνήγι, ας πούμε, έτσι, σε λαγούμι. Δείτε σε εγώ σχετική Ευρώπη, όπως και η χώρα που κατάγεται και η Χάνα. Βλέπω, ας πούμε, και εγώ στο ίντερνετ, όπως και πολλοί άλλοι, θα το κάνουν αυτό σαν άθλημα. Κοινάθλημα, ας πούμε, να το πούμε. Ένα είδος κοινάθληματος. Χωρίς θύματα, βέβαια. Χωρίς θύματα. Δηλαδή, δεν, ναι. Ούτε ο ωραίος δεν εξολοτρεύεται ουσιαστικά. Είναι ένας εκπαιδευμένος ωραίος. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και την αίσθηση ότι μερικά ζώα δεν αξίζει να ζούνε και η φιλοζωία μας έχει μείνει στις γάτες, στα σκυλιά και τους παπαγάλους. Ενώ τα άλλα μπορούμε να τα κάνουμε πειραματόζωα, να τα πατάμε πάνω τους ή να τους ανοίγουμε μια τρύπα όπως τις αγελάδες, ας πούμε, για να βγάζουν τις ακαθαρσίες πλάγια. Είναι τραγικό αυτό, αλλά ανήκει μέσα στο ανθρώπινο... στην ανθρώπινη διαστροφή. Πείτε μου τώρα, Χάνα, γιατί West Highland? Γιατί διάλεξα West Highland? Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί πάνε με τα ρούχα μου. Φοράς και άσπρα σήμερα και είσαι λίγο West Highland. Ναι. Κοίταξε, εμένα τα Westie μ' αρέσουν. Μ' αρέσει το κεφαλάκι τους. Μ' αρέσει αυτό το τρελό που έχουν μέσα στα μάτια τους, τα αυτάκια τους. Δηλαδή έχουν μια ομορφιά. Τώρα μου λες το μορφολογικό. Σ' αρέσουν οι τσαμπουκάδες? Γιατί να διαλέξεις ένα Westie για το σπίτι, μπορώ να σου πω ότι πολλοί περισσότεροι το διαλέγουν για αυτό το πράγμα. Επειδή τους αρέσει σαν εικόνα. Πολύ σπάνια θα έρθει κάποιος και θα πει ότι θέλω ένα Westie γιατί κάνω μεγάλες διαδρομές και θέλω σκυλό για παρέα, γιατί θέλω να κάνω agility, γιατί θέλω να κυνηγήσω
δεν ξέρω. Περισσότερο το διαλέγουν πραγματικά μόνο για τη μορφολογία και γιατί βλέπουν το Asterix που έχει στη ταινία στην ουσία ένα ουεστάκι, αν και κουρεμένο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα, όπα, όπα. Ο Αστερίξ δεν έχει ουεστάκι. Έχει ουεστάκι ή έχει σναουτσεράκι, για να δούμε. Έχει ουεστάκι και είναι κουρεμένο. Σε κάποιες ταινίες είναι έτσι. Ναι, το έχουν, ναι, ναι. Συγγνώμη, αλλά θα βγάλω δημοσκόπηση. Για τα, εάν είναι West Highland ή αν είναι στον Αστερίξ σναουτσεράκι. Ως φαν του Αστερίξ, θα σου ναι. πω ότι αυτό που βάζουν στις ταινίες είναι Westy, με βαμμένα αυτάκια. Ο Λούκι Λουκ τι έχει. Ορίστε. Ο Λούκι Λουκ τι έχει. Το Ράντα Πλάν. Ο οποίος τι είναι. Λουιζιάννα Ντόγκ. Γι' αυτό περνάω καλά μαζί σου, Ανδρέα. Λοιπόν, είπα και αυτό το όνομα, το Ανδρέας. Έχω ένα θέμα με το Ανδρέας τον τελευταίο καιρό, ξέρεις εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, έχω ένα θέμα εγώ. Τώρα, έχω ένα θέμα. Ανδρέας, θυμηθείτε. Θυμηθείτε όλοι, Ανδρέας. Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα πιο ενδόμηχα. Έχουν έρθει πολλά στα χέρια μου με προβλήματα συμπεριφοράς και το 90% είναι από υποθέσεις που ο άλλος νομίζει ότι πήρε πραγματικά ένα σκύλο του καναπέ, όπου η συνήθις κατάσταση του West Highland με τον καναπέ είναι το έχεις πιάσει κεφαλοκλείδωμα για να καθίσει εκεί. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκεί, θέλει να φύγει και εσύ το έχεις κεφαλοκλείδωμα. Και λες, τι ώρα περνάω με το σκυλό. Και άμα σου κόψει καμία στο μπράτσο, φταίει ο σκύλος μετά. Συγκεκριμένος θα τα κάνει όλα, θα πάει στον κήπο, θα τυλιχτήσει, θα γίνει όλο λάσπες, θα κάτσει για δέκα και μετά θα ρέψει στο τραπέζι και σε κοιτάει μετά. Εσύ, τι κόλλημα είναι αυτό που έχουν με τη λάσπη και με το νερό, δηλαδή είναι σαν να θέλουν να αλλάξουν χρώμα. Αυτό. Τι τρομερό είναι αυτό. Χάνα, εσύ θα μου πεις, που είσαι πιο στυλάτη. Πώς το βιώνεις αυτό. Εγώ δεν το αφήνω. Φωνάζω συνέχεια, τα κυνηγάω συνέχεια. Δεν θέλω να λερώνονται δηλαδή. Εγώ θα πέθαινα έτσι όλη την ημέρα, θα έριχνα λάσπες στο τέτοιο για να κάναμε λασπόλουτρα με τους σκύλους. Δεν το συζητάω. Ωραία. Αρτίν, εσύ πώς μπλέχτηκες με τα West Highland. Θα σου πω, εμένα... Να πω, εσύ εκπροσωπείς βέβαια... Μια μεγάλη ιστορία από τον Λάζαρο Σκένελ, με αρκετούς σκύλους που κάνατε καλή δουλειά σε όλους, οφείλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις τις απόψεις μου για σένα, εντάξει, και θέλω να πω και δημόσια ότι δεν με πούλησες ποτέ σε ανθρώπους που ήρθαν που είπα το όνομά σου. Ποτέ δεν με πήρε κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, ο Αρτίν δεν μ' άρεσε. Και ξέρεις ότι για γερμανικούς πουμενικούς τουλάχιστον που είχαμε κάνει και το βίντεο, ήρθε κόσμος, αρκετός. Ναι. Κανένας ποτέ, δεν είχα κανένα αρνητικό σχόλιο για σένα ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πες μου λοιπόν. Έχω μια περίεργη ιστορία για το Westy. Το πρώτο Westy με το οποίο ήρθα σε επαφή δεν ήταν εκτροφής, ήταν... Μια φίλη τέλος πάντων δούλευε πριν πολλά χρόνια, νομίζω ότι είναι 14 χρόνια πριν, δούλευε σε ένα κτηνιατρίο και μια φιλιά Westy γέννησε 10 κουταβάκια. Και δεν είχαν πού να τα δώσουν. Δεν είχε γάλα πολύ μητέρα και μοιράζαν κουταβάκια. Ουσιαστικά πήραν ένα κουταβάκι, επειδή μας το δώσαν κάποιος δώσουν, να το βοηθήσουμε να ζήσει ουσιαστικά. Δύο αδερφάκια, δύο αγοράκια. Και τα είχαμε σπίτι. Τα ντάντευα όπως ντάντευα και τα δικά μου κουτάβια και ακόμα περισσότερο γιατί είχα άκουσα ότι δεν θα ζήσω. Και δέθηκα πάρα πολύ με μια φιλή που ελάχιστα ήξερα. Μπορώ να πω ότι είναι μοναδικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα περωμένα τους γιατί για μένα είναι πολύ κοντά στο Τζακ Ράσελ. Δηλαδή έχουν
έχουν μικρές διαφορές με τα Jack Russell. Θα έλεγα ότι είναι ένα κλικ πιο κάτω κινητικά, αλλά λίγο πιο φωνακλάδικα. Και το λέω σε όλους αυτό να ξέρεις, δεν είναι ότι το λέω μόνο στην εκπομπή. Εδώ έχω ένα τέτοιο... Εδώ έχω... Α, το ανακάλεσε. Λοιπόν, εδώ έχω ο Γιάννης, που έχουμε την Άλλα, γράφει ότι είσαι το καλύτερο παιδί και ότι η Νάλα είναι το καλύτερο σκυλί. Ναι, τον ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστείς εσύ, είσαι πράγματι το καλύτερο παιδί. Τώρα το αν η Νάλα είναι το καλύτερο σκυλί θα το συζητήσουμε. Πρόκειται για την επαναστάτρια χωρίς αύριο, δηλαδή. Η σκύλα αυτή θα μπορούσε να είναι η Μάτα Χάρη. Είναι πανέξυπνη. Είναι πανέξυπνη, ναι. Είναι πανέξυπνη. Δεν ξέρω, την είδε τον τελευταίο καιρό. Ναι, έχω δει, την έχω δει, ναι. Ναι, έκανα καλή δουλειά ή για ξύλο. Εγώ θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά αυτό είπες πάνω, είπες κάτι αυτό. Δηλαδή είναι πανέξυπνη και πανούργα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω. Πανούργα. Μεταλλεύεται τα πάντα. Εγώ ξέρεις, έχω... Εμένα μ' αρέσει αυτό το σκύλο. Ναι. Γιατί κρατάει ζωντανή τη ζωή σου. Ναι, ναι. Δεν μ' αρέσει ο σκύλος να είναι ένα φυτό. Και φεύγοντας λίγο, έτσι κάναμε το καλύτερο πεδίο, Αρτίν το λέει από προσωπική εμπειρία και πάντα απαντάει στα τηλέφωνα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εκτροφέα, εκπαιδευτή, κτηνίατρο. Όλοι οι άλλοι ας κάναν άλλο επάγγελμα ή ας γινόντουσαν δημόσιοι υπάλληλοι. Παιδιά, ακούστε αυτό λίγο μαζί μου. Ναι. Πάρε θέση. Δίεση, πάρε θέση και πάρτε όλη θέση. Πάρτε θέση για αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Ένα λεπτό... Μάλιστα, γιατί δεν ανήκει σε μένα αυτή η δουλειά και καλό είναι να καρπώνεται αυτός που πρέπει τη δουλειά που κάνει. Βάζω λοιπόν εδώ, αυτό είναι το original, συγχωρέστε με, αυτό είναι το original σύνδεσμος του κομματιού «Πάρε θέση». Σας παρακαλώ πολύ, γράψτε από κάτω στο Δημήτρη τη θέση σας, την άποψή σας. Και όσοι δεν τον ξέρετε από τους νεότερους, γνωρίστε τον, γιατί πρόκειται για μια πένα καταπληκτική. Και πηγαίνω πίσω στους φίλους μου και θα πω, Αρτίν, πάρε θέση. Παίρνω θέση. Για το τραγούδι του Μητσοτάκη, λες. Του Δημήτρη Μητσοτάκη, βέβαια. Θέλω όχι να πάρεις θέση για το τραγούδι, θέλω να πάρεις θέση για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη. Είναι καταφύγιο τα ζώα. Συγγνώμη, Γιώργος, θα σου κάνω. Δεν είναι γυριστή, να ξέρεις. Θεωρώ τα ζώα τεράστιο καταφύγιο ψυχολογικό για εμάς με όλα αυτά που βιώνουμε. Και, αυτό και, τα Ζάναξ είναι καταφύγιο, ξέρεις. Ναι, όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να ενεργεί, πρέπει να αντιδρούμε, πρέπει αυτό να καταγράφεται, γιατί δεν χρειάζεται να μας επιβάλλει κανένα στην άποψή του. Ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη και πρέπει να γίνει σεβαστή. Πάρε θέση, Αρτίν. Μ' ακούς? Σ' ακούω και περιμένω. Για ποιο θέμα, πες μου. Για όλα. Για όλα όσα συμβαίνουν. Όλα όσα συμβαίνουν. Ας τα καταφύγια και τους σκύλους και τα... Ωραία. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ είπα, ο κόσμος πρέπει να την τράει. Πρέπει αυτό να καταγράφεται. Καθημερινά. Πρέπει να δείξουμε ποιου στηρίζουμε και ποιου όχι. Εσύ το ήξερες ότι φοράγαμε τουρκικές μάσκες? Το άκουσα. Όχι, το άκουσες. Το άκουσες για τη Βουλή. Ξέρεις ότι ναι, και ξέρεις ότι και οι δικές μας μάσκες είναι τουρκικές. Ό,τι δηλαδή κυκλοφορεί στην Ελλάδα είναι τουρκικό? Όχι ό,τι, αλλά ένα μεγάλο μέρος των μασκών και αυτές που φόραγα εγώ είναι τουρκικές. Σε έστειλα μάλιστα στο Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο
ως απόδειξη ότι η εισαγωγή δεν ήταν 5.000 μάσκες. Εισάγονται αυτή τη στιγμή τουρκικές μάσκες και πολλούνται με τη σημαία της Τουρκίας, όχι της Γερμανίας από μπροστά. Δεν έχω τίποτα εγώ με τους ανθρώπους και μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν μου επεκλούν ότι θα με σκοτώσουν, δεν γουστάρω και πολύ να φοράω τη μάσκα του αυτού που θέλει να με σκοτώσει. Η ιστορία της καταγωγής μου αυτό δείχνει κιόλα. Γιατί έχω και αρμένη καταγωγή, έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία για αυτό το θέμα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Δυστυχώς, το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και αυτοί οι οποίοι κοιτάνε το κέρδος δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Εσύ σαν Αρμένης όμως, γιατί το πες, εγώ δεν ήθελα να το πω. Ναι, αυτό ήθελα. Πώς αισθάνεσαι? Πάρα πολύ άσχημα. Είναι ντροπή. Ντροπή. Ξέρεις κάτι. Πρώτα απ' όλα, και στην Ελλάδα έχουμε τεχνολογία να φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Απλά θα κοιτάξουμε πού θα μπει η μίζα. Τώρα άστο, τι να πω. Είναι μειωτικό αυτό το πράγμα. Χάνα, είσαι από άλλη χώρα, είσαι από την Τσεχία. Έχετε περάσει δύσκολες στιγμές και εκεί. Ναι. Τσεχία, Τσεχοσλοβακία. Ναι. Διαχωριστήκατε. Δύσκολες στιγμές, πανέμορφη χώρα, εξαιρετική μπύρα. Λοιπόν, ναι. Πες μου όμως, σαν άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, πώς τα βλέπει αυτά? Όλα αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα εννοείς? Μήπως πρέπει να πάρουμε 1500 West Highland και να τα πετάξουμε μέσα στη Βουλή και όποιος επιζήσει? Ναι. Γιατί ποντίκια δεν κυνηγάνε αυτά? Ναι. Ποντίκια κυνηγάνε. Έχει καμιά τρακοσαριά εκεί πέρα, από ό,τι ακούω. Ναι. Πώς τα βλέπεις λοιπόν, Χάνα μου? Πώς τα βλέπω? Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να μην βλέπω, γιατί νευριάζω πολύ. Οπότε προσπαθώ να μην βλέπω. Μάλιστα. Χρήστο, πρέπει αυτό να έχει μια μαζικότητα για τη δράση μας. Δυστυχώς. Πρέπει να έχει μια μαζικότητα. Γιατί αλλιώς μας διασπάνε και... Εγώ θα σου πω γιατί διαφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να είναι μαζικό. Γιατί όταν είναι μαζικό, κάποιος πρέπει να εμφανιστεί σαν αρχηγός. Τέρμα πια αυτή η ιστορία. Εγώ ως άτομο ξέρω ότι κάποιοι ενεπλάκησαν σε ένα βιασμό. Κάποιοι εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό για μία μέρα ολόκληρη. Ένας παππούλης βγήκε έξω, τα έκανε πάνω του ο άνθρωπος, ξεντροπιάστηκε ας πούμε μπροστά σε τόσο κόσμο ή τρελά πράγματα. Ο άλλος πέθανε περιμένοντας να του κάνουν μια εγχείρηση, αλλά ήταν γεμάτα και του είπαν εδώ πέρα είναι μόνο νοσοκομείο COVID, περάστε απέναντι που είναι το νοσοκομείο τέτοιο. Αυτά... Δεν χρειάζομαι εγώ καμιά ομάδα για να αποφασίσω ότι ξέρεις κάτι, παιδιά, εμένα στα 2-3 ευρώ δεν μου παίρνετε. Γεια σας. Μεσογείων. Τον κύκλο, τον κύκλο. Αλλά Μεσογείων. Δεν έρχομαι εκεί. Θα βγείτε, θα ζητήσετε συγγνώμη γονατιστή, έτσι, και μετά θα ξανάρθω. Εσύ εμπλέκεσαι. Δεν ξέρω αν είσαι, αλλά από αυτή τη στιγμή εγώ... Πίνω, έχω βρει κάτι τρελά αναψυκτικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, πίνω άλλα αναψυκτικά και άμα το παιδί αθωωθεί, θα πλακωθώ εγώ την ίδια μέρα σε όλα τα αναψυκτικά του, αλλά αν δεν αθωωθεί δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να ξαναγοράσω από κάποιον που έχει εμπλακεί σε μια ιστορία με ένα 24χρονο κοριτσάκι. Αυτό για μένα είναι πάρε θέση. Αυτό σημαίνει παίρνω θέση. Εντάξει. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μιλάμε για τους Γερμανούς και να πηγαίνεις και να μου παίρνεις Golf GTI. Sorry, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Κάνε μου τη χάρη. Δηλαδή, εντάξει. Θα έπρεπε να έχει Citroën όλη η Ελλάδα. Τέλος. Λοιπόν, με μία λέξη. Ναι. Το ξεφτύλισα σήμερα, τα πάω όλα. Ναι. Θα κάνω και έναν επίλογο για να υποσχεθώ κάποια πράγματα στους ανθρώπους. Με μία λέξη, τι είναι το West Highland? Τη Χάνα την έχω λατρέψει, έτσι. Είναι λακωνική. Δηλαδή, η τύπισσα είναι όμως... δεν είναι... Είναι από τους πιο ειλικρινείς ανθρώπους. Δηλαδή,
Κάποια άλλη θα έλεγε, τη βλέπεις και τελικά τέσσερα και περιμένεις ότι θα πει το διαμάντι της ψυχής μου. Και σου λέει πισμπατάρεις. Άκουσε, εγώ πιστεύω ότι ο σκύλος, γενικά ο σκύλος, όχι τώρα ο Westin, εκφράζει την οικογένεια. Αν είναι τρελή η οικογένεια, είναι τρελός και ο σκύλος, έτσι. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις εσύ σαν εκπαιδευτής. Ναι. Αλλά τα Westin γενικώς είναι πολύ, μα πάρα πολύ πεισματάρικα σκυλιά. Και ό,τι και να πεις, αυτή η λέξη νομίζω τα λέει όλα. Αρτίν! Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ μια λέξη, θα πω μια φράση. Μια ζωή έτσι είσαι ρε φίλε, δεν άντε. Η ψυχή της σκοπιάς σε μικρό μέγεθος. Μαζί με ένα μπουκάλι ουίσκι. Χωρίς το ουίσκι. Είναι ένα θετικό σκοτζέζος, δηλαδή και φωνακλάς και πεισματάρες. Πάτε με την καλή έννοια, δεν το εννοώ αρνητικά, έτσι. Έχει τσακαλό. Μαδάει! Αν γίνει το σωστό, η σωστή περιποίηση, όχι, δεν μαντάει. Ωραία. Γιατί υπήρχε μια ερώτηση για να μην νομίζει ότι ερώτηση. Ο Ράμπο εδώ πέρα είναι στριπαρισμένος από τη Χανά πριν 2 εβδομάδες. Έτσι. Δεν έχει αφήσει μία τρίχα. Μία τρίχα. Το συνόδευμα. Δεν είναι από τους σκύλους που πετιούνται του φεσί, αλήθεια είναι. Τις εγκλωβίζει επάνω του και γίνονται κόμπι οι περισσότεροι άμα δεν τον φροντίσεις. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, Χριστό. Ναι. Να πει Χάνα κάτι για το grooming που θέλω να, πρέπει να ακουστεί. Ναι. Ο σκύλος πρέπει να στριπάρεται, έτσι, το Westin, γιατί πολλοί το παίρνουν με μηχανή, γιατί είναι πιο εύκολο. Όταν όμως μένει η νεκρή τρίχα μέσα, η ρίζα, προκαλεί πέρα από τα δερματικά, αλλά χαλάει η τρίχα. Η τρίχα του Westin πρέπει να είναι σκληρή και ίσια. Όταν την κουρεύουμε λοιπόν εμείς με ψαλίδι, με μηχανή, μαλακώνει και σγουραίνει. Κάνε είσαι και γκρούμερ. Ναι. Α, ωραία. Τότε θα μας κάνεις μια ζωντανή επίδειξη, θα έρθω εγώ στο χώρο. Ναι, γιατί. Και θα μας δείξεις πώς γίνεται το έργο, γιατί το άλλο ξέρω, παίρνω και εγώ την ξυριστική. Και όπως κάνω το κεφάλι μου, κάνω και το σκύλο από δίπλα. Θέλω να καταλήξω στο ότι εάν του χαλάσουμε την τρίχα, μετά ναι, ο σκύλος μαντάει. Αν δηλαδή εγώ το παίρνω με τη μηχανή, η τρίχα χαλάει, γίνεται σκληρή, γίνεται μαλακιά, γίνεται σγουρή και γίνεται χάλια. Ξεκινάει όσο μεγαλώνει, ξεκινάει και πέφτει, μαντάει. Μέρα από αυτό, ο σκύλος δεν έχει προστασία μετά. Γιατί ο σκύλος, η τρίχα του έτσι όπως είναι, η σκληρή, σκληρότριχη, προστατεύεται από τα νερά, από τη ζέστη, από το κρύο, που πολλοί λένε ότι ο σκύλος στη ζέστη, όταν κάνει πολλούς βαθμούς, ζεσταίνει. Όχι, αυτό έχει αποδειχτεί. Έχει αποδειχτεί με φασματογράφο, με φασματογράφημα, ότι η θερμοκρασία που αναπτύσσει ένα σκύλος χωρίς τρίχωμα είναι τεράστια σε σχέση με ένα σκύλο που έχει το τρίχωμά του κανονικά. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή μην νομίζεις ότι ο σκύλος έχει τρίχα και με στους 40 βαθμούς έξω ζεσταίνεται. Αντιθέτως, ναι. Πάει έξω και κάθεται και στο ήλιο, έτσι. Που εσύ δεν μπορείς να αναπνεύσεις και αυτός με την κούνα και κάθεται και πάνω στο ήλιο γιατί του αρέσει. Του αρέσει και ζέστη, του αρέσει και κρύο, γιατί είναι σκοτσέζικο, εννοείται. Αλλά την τρίχα πρέπει να την έχει. Αν λοιπόν εμείς του την κουρέψουμε και δεν του κάνουμε την περιποίηση που πρέπει, το στριπάρισμα δηλαδή, και χαλάσουμε την τρίχα, δεν έχει ούτε προστασία το χειμώνα, αλλά ούτε προστασία το καλοκαίρι. Θα σου πω κάτι που πρόσεξα προχτές και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είχε πάει ο σκύλος μου δίπλα ακριβώς από τη σόμπα. Τον Γκρένενταλ που έχω. Ο Αρτίν τον ξέρει. Μότο. Δεν καίγεται. Να βάλω το χέρι μου στο σημείο που είναι, κάηκα σε δευτερόλεπτα. Συνειδητοποίησα, τον έβγαλα, έπιασα την τρίχα όπου πράγματι ήταν ζεστή, αλλά έβαλα τα δάχτυλά μου από μέσα και ήταν δροσερός. Ακριβώς. Συνειδητοποίησα ότι δεν κεγότανε λόγω της τρίχας του. Ακριβώς. Την τρίχα την έχουν για προστασία. Όχι επειδή εμάς δεν μας αρέσει, επειδή εμείς θέλουμε να είναι πιο άνετο στο σπίτι, να του φορέσουμε χειμώνα πουλοβεράκι, το καλοκαίρι... να μη ζεσταίνεται, να το πάμε και στην παραλία με το κούρεμα κοντό, να πάτε καμιά ηλίαση. Και να του φορέσουμε και ένα μαγιό για να τραβάει και τα βλέμματα. Άσε, μην με πας τώρα εκεί πέρα, γιατί αρχίζω και τρελαίνομαι. Λοιπόν,
Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και Χάνα και Αρτίν. Έχουμε πορεία μπροστά μας και να πω και μέσα από σας ότι η εκπομπή ξεκινάει μια νέα περίοδο που νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά γι' αυτό θα πω στον επίλογο μου δύο λόγια. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σας. Λοιπόν, η εκπομπή ξεκινάει πράγματι μια νέα περίοδο. Τι είναι αυτή η νέα περίοδος? Αυτή η νέα περίοδος είναι ότι θα φύγουμε λίγο μόνο από το κομμάτι του σκύλου και θα γνωρίσουμε και κάποια άλλα ζώα λίγο πιο σκληρά, πιο παράξενα, πιο ίσως εντυπωσιακά, που δεν θα περιμέναμε να τα δούμε και σε ένα στούντιο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα ξεκινήσουμε να φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους, τους οποίους εγώ αισθάνομαι στα ένα χρόνο πριν τα 50 πλέον, ότι θέλω να τους παρουσιάσω, γιατί για τους νεότερους ειδικά. Έτσι λοιπόν έχω τη χαρά ότι σε λίγες μέρες, θα με βρήσει τώρα που το ανακοινώνω, θα έχουμε μαζί μας τον Γρηγόρη τον Πλιούμη από τα υπόγεια ρεύματα με το σκύλο του, όπου θα δώσει μια συνέντευξη για όλα. Αυτό το ξεχωριστό πλάσμα, ο ξεχωριστός μουσικός μαζί με όλη του την πάντα, τα ξεχωριστά υπόγεια ρεύματα. Και έτσι η εκπομπή σε λίγες μέρες θα παρουσιάσει το νέο τρέιλερ με τη νέα της άποψη απέναντι στα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι τώρα στο φινάλε, γιατί μου έχετε κάτσει σιωπηλή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελπίζω να είσαστε όλοι ακόμα εκεί. από τους αριθμούς βλέπω ότι εκεί είσαστε, αλλά είστε εκεί. Γιάννη, είσαι εκεί ακόμα? Υπάρχει κάτι που θα θέλατε για αποφώνηση? Αρχίζει και κάνει γραμμή προς τα κάτω, άρα δεν υπάρχει κάτι που θέλετε για αποφώνηση και θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Φιλιά πολλά, παιδιά. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο χαρακτήρα του, δηλαδή θα δούμε λίγο περισσότερο λυκύσια χαρακτηριστικά. Τότε εγώ είχα πει, μείνω... ο αδερφός μου λέω ξέρει περισσότερα εγώ από φυλές θα... γενικότερα. Θα μείνω όμως τον υπήρου. Που γιατί... δεν γουστάρουν τα σκυλιά. Είμα. Ναι, ένα σκεπτόμενο σκύλο. Για να πέ και να... Όσο καλύτερα κοινωνικοποιούμε και... Είναι γερμανικός box. Στείλω και μετά αυτό το νου σου αυτό. Σαν να ήξερε ότι αν καθίσω θα πεθάνω. Όχι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πω. Να θυμηθεί κάτι ο σκύλος και να γίνει ζημιά. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Ζούσε μόνο για να φυλάξει το χώρο. Για να φυλάνε το χώρο. Και στη διαδικασία της αστυνομίας. Καταρχάς, το κυνηγητικό σκυλί με τον κυνηγό πρέπει να είναι ομάδα. Το ξανάπα. Δείχνουν να έχουν εξετάσεις δυσπλασίας. Και όχι απλά. Είναι δυναμικός και κάνει εκρήξεις τις οποίες δεν τις περιμένει. Είναι εκτροφέας με 80 σκυλιά μέσα σε κλουβιά. Είναι ηθικός εκτροφέας. Είναι κουταβοπαραγωγός.